Η Ελλάδα βαδίζει στα τυφλά όσο δεν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την έξαρση του κορονοϊού, τόνισαν οι καθηγητές ιατρικής που μίλησαν στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη. Αίσθηση προκάλεσε η εκτίμηση του κυρίου Ιωαννίδη, καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι τα πραγματικά κρούσματα στη χώρα μας μπορεί να φτάνουν και τις 200.000. Πρέπει να έχουμε και ένα δείγμα για να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων που πάμε. Συμφωνείτε? 100%. Αυτό θα έλεγα είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση, γιατί αν δεν το έχουμε αυτό, είμαστε τελείως στα τυφλά. Δεν το έχουμε. Έχουμε μόνο περίπου 1000 κρούσματα τα οποία έχουμε καταγράψει. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι τουλάχιστον 10.000 και μπορεί άνετα να είναι πάνω από 100.000. Μπορεί να είναι και 200.000. Κανένας δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες παραλλαγές αυτών των τεστ αντισωμάτων που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τη τάξη του 99,2 με 99,6%, αν κάποιος είναι αρνητικός, θα βγει αρνητικός. Άρα, αν είμαστε σε μία περίοδο όπου τουλάχιστον ένας στους 200 Έλληνες έχει μολυνθεί, που είναι πάρα πολύ πιθανό, ή περισσότεροι, τα τεστ αυτά είναι κατάλληλα για να μας δώσουν μία κατάλληλη εικόνα του που βρισκόμαστε. Όσο πιο ψηλό το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη η ακρίβεια. Όπως είχαμε συζητήσει, δεν χρειαζόμαστε τεράστιο αριθμό τέτοιων τεστ. Η διενέργεια δειγματοληπτικών εξετάσεων θεωρείται αναγκαία και σε τοπικό επίπεδο, αφού οι επιστήμονες θα μπορέσουν έτσι να έχουν την αληθινή εικόνα της εξάπλωσης του ιού στην Κρήτη. Θα ήθελα να είχαμε ένα δείγμα από τον πληθυσμό. Δηλαδή να παίρναμε 100 από τα Μάλια, 100 από το αυτό, 100 από τον Άγιο, 100 από τις Μοίρες, 100 άτομα. Έτσι. Τυχαία. Τυχαία, για να δούμε τι διεισδυτικότητα έχει ο ιός στην κοινότητα. Από εκεί θα καταλαβαίναμε με τι ταχύτητα τρέχει. Δείτε το λιγάκι σαν κάποιο γκάλοπ που γίνεται, σαν κάποια δημοσκόπηση που στην Ελλάδα γίνονται χιλιάδες δημοσκοπήσεις. Είναι τρομερό να έχουμε την ικανότητα να κάνουμε χιλιάδες δημοσκοπήσεις που προσπαθούμε να πάρουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού και να δούμε τι θα ψηφίσει ο καθένας ή τι πιστεύει για διάφορα μέτρα και να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα για να έχουμε πληροφορία πόσοι περίπου έχουν μολυνθεί και πού πηγαίνουμε. Αν δεν την έχουμε αυτή την πληροφορία, σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες, θα είμαστε στο ίδιο σημείο, θα είμαστε στα τυφλά. Δεν θα ξέρουμε αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ιός, είναι σε έξαρση, έχουν μολυνθεί πολλοί, έχουν μολυνθεί λίγοι. Πηγαίνουμε καλύτερα, πηγαίνουμε χειρότερα. Σκεφτείτε το λοιπόν σαν μία δημοσκόπηση που πρέπει να γίνεται κάθε μία εβδομάδα πάνω κάτω για να μας πει πού είμαστε. Για να κερδίσει ένα πόλεμο χρειάζεσαι πληροφορίες. Το δεύτερο γραφείο, με άλλα λόγια. Το δεύτερο γραφείο πληροφορίες είναι να δούμε αυτό που έλεγε στον πληθυσμό, τι τρέχει. Αυτός είναι που θα μας φτιάξει την στρατηγική μας για να πολεμήσουμε. Καλή είναι η επιτελή στα Υπουργεία, στον ΕΟΔΗ, αλλά δεν έχουν και λεπτομερείς πληροφορίες. Δεν ξέρουμε, πάμε σε αχαρτογράφητα νερά.